Την αγροτική πρωτοβουλία Ευδόκιμη Γη, ενίσχυση αγροδιατροφικής εκπαίδευσης, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να υλοποιηθεί και στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο ΤΑΠ θα επενδύσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκπαιδευτικές και εφαρμοσμένες βιοτεχνολογικές δραστηριότητες με στόχο να υποστηρίξει την καλλιέργεια, το μάρκετινγκ και την πώληση ξεχωριστών αγροδιατροφικών προϊόντων ή ποικιλιών που παράγονται τοπικά σε περιοχές κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Μας έγινε η πρόταση από τον κύριο Βλαστό και από τον ΤΑΠ να συνεργαστούμε στο πρόγραμμα αυτό. Εμείς όχι μόνο δεχτήκαμε, ενθουσιαστήκαμε, γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί ο ΤΑΠ, διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη και υλοποιούν από κοινού η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ. Για τον ΤΑΠ αποτελεί δέσμευση ο σεβασμός στην αξία της γης και της γεωργίας. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και εντάσσονται στα πλαίσια των 4 στρατηγικών αξώνων που έχει θέσει ο ΤΑΠ. Το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη καλύπτει ταυτόχρονα και τους 4 στρατηγικούς μας άξονες. Γνωρίζετε ότι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί για το Ίδρυμα Μποδοσάκη προτεραιότητα εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα με τη γνωστή πλέον μελέτη της McKinsey, ο αγροδιατροφικός τομέας συμβάλλει κατά 13% στη γενική απασχόληση και κατά 4% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η μελέτη αυτή επισημαίνει πως με τις κατάλληλες επενδύσεις η συνεισφορά του τομέα στην ελληνική οικονομία θα αντιστοιχεί σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2021, και ενώ μπορούν να δημιουργηθούν έως 140.000 νέες θέσεις εργασίας περίπου.